Επίσημες ανακοινώσεις, αν κάποιος όντως νοσεί από κοροναϊό, βγαίνουν αφού βγουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Γιατί ο κοροναϊός πρόκειται για μια ίωση, η οποία τα συμπτώματα είναι κοινά με άλλους ιούς. Είναι μια, όπως με τη γρήπη, είναι παρόμοια τα συμπτώματα. Οπότε για να ταυτοποιηθεί κάτι επίσημα, θα πρέπει να εργαστηριακά να ταυτοποιηθεί. Το να λέμε ένα πιθανό κρούσμα στις Σέρρες ή κάπου αλλού μπορεί να συμβεί. Τόσα έχουν πιθανά, αλλά πρέπει να ταυτοποιηθούν πρώτα εργαστηριακά. Αυτή τη στιγμή ταυτοποιημένα είναι στη Θεσσαλονίκη τα δύο κρούσματα, η μαμά με το παιδί, και ένα κρούσμα στην Αθήνα. Άρα, στις Σέρρες ακόμα δεν έχουμε την ταυτοποίηση την επίσημη. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, ότι θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να μην πανικοβαλόμαστε. Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Η ψυχραιμία είναι το καλύτερο που στην προκειμένη περίπτωση. Οι υπηρεσίες είναι πανέτοιμες, έτσι ό,τι χρειαστεί, τόσο οι διευθύνσεις υγείας όσο και τα νοσοκομεία κτλ. Έχουν ενημερωθεί, το ξέρουμε το πρόβλημα εδώ και καιρό. Δυστυχώς δεν έχουμε εμβόλιο, δυστυχώς δεν έχουμε θεραπεία άμεση. Παρ' όλα αυτά οι υπηρεσίες είναι πανέτοιμες, λαμβάνονται μέτρα συνεχώς. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ο καιρός βελτιώνεται. Και από τη στιγμή που βελτιώνεται ο καιρός, πρόκειται για έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται κυρίως αναπνευστικά, με τα σταγονίδια. Από τη στιγμή που ο καιρός βελτιώνεται, δεν θα μπορέσει να υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό μας ευνοεί στην προκειμένη περίπτωση. Εάν ο ιός εμφανιζόταν, ας πούμε, όπως και στην Ιταλία και εδώ στην Ελλάδα, αν εμφανιζόταν τα κρούσματα αρχές Δεκεμβρίου, τότε φυσικά θα ήταν πιο έντονο το πρόβλημα και πιθανόν θα είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Πιστεύω ότι με τη βελτίωση του καιρού και αν προσέχουμε λίγο και λαμβάνουμε τα περαιτέρω μέτρα ο καθένας ατομικά, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό που θα ήθελα να συνιστήσω επίσης, ότι θα πρέπει οποιοδήποτε νοσεί από οποιοδήποτε ίους ή λίμωξη, έτσι, δηλαδή έχει λίγο πυρετό, βήχα κτλ., καλό είναι να απομονώνεται στο σπίτι και να μην κινείται πάρα πολύ προς τα έξω. Και να λαμβάνουν μέτρα. Και στο σπίτι ακόμα μπορούν να λάβουν μέτρα, ας πούμε, να φοράνε μάσκα μέσα στο σπίτι, έτσι, για να μην νοσήσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Και να παραμένουν στο σπίτι όσοι τουλάχιστον έχουν κάποια συμπτώματα. Και αν δουν ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, καλά είναι να επικοινωνούν με τον γιατρό τους για να έρχονται σε επαφή. Οπότε να δίνουν τις πληροφορίες και αν χρειαστεί να τους εξετάσει ή αν δουν ότι ζορίζουν τα πράγματα ή χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο να κάνουν τα περαιτέρω. Οπότε σε περίπτωση που επιδεινώνεται κατάσταση. Όταν λέμε επιδεινώνεται κατάσταση, όταν ένας πυρετός επιμένει και είναι αυξημένος και επιδεινώνεται, όταν έχουμε αναπνευστικά προβλήματα, μια δύσπνοια, μια δυσκολία στην αναπνοή, τότε καλά είναι να επικοινωνούμε με τον γιατρό για να μας δώσουν συμβουλές. Τα συμπτώματα στον κορονοϊό είναι παρόμοια και κοινά με την γρήπη, δηλαδή κυρίως έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιαλγία, γαστρεντερικές διαταραχές, βήχας. Τα συμπτώματα είναι παρόμοια. Οπότε πολλές φορές μπορούμε να μπερδευόμαστε αν πρόκειται για γρήπη ή αν πρόκειται για κορονοϊό. Το πιο πιθανόν στη σημερινή εποχή η γρήπη κυκλοφορεί, πιθανόν να έχουμε συμπτώματα γρήπης. Τώρα, εάν σε περίπτωση κάποιος κινήθηκε προς την Ιταλία, σε εκείνες τις περιοχές που ταξίδεψε, αυτά τα άτομα καλό θα είναι λίγες μέρες να αποφεύγουν λίγο τις δραστηριότητες τους, τουλάχιστον για 5-6 μέρες, μια εβδομάδα ή 10 μέρες, αν μπορούν να αποφύγουν λίγο τις δραστηριότητες τους. Και αν σε περίπτωση παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα, βήχα, πυρετό κτλ., να απευθυνθούν στον γιατρό τους για να βρίσκονται σε επαφή για να γίνουν περαιτέρω διαδικασίες εξετάσεις. Ήδη έχουν ασφαλεί οι άδειες όσοι δουλεύουν στους υγειονομικούς χώρους, γιατρών, νοσηλευτών κτλ., για αυτόν τον λόγο. Ήδη έχουν ενημερωθεί όλοι, η ετοιμότητα υπάρχει στο στάδιο που πρέπει να υπάρχει. Και από εκεί και πέρα, το αν θα κλείσουν πολλές φορές σχολεία ή υπηρεσίες, αυτό θα το δούμε σταδιακά σε κάθε πόλη, σε κάθε νομό. Και σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου θα κινηθούμε και ανάλογα. Δεν μπορούμε να λειτουργεί ο καθένας ανεύθυνα. Αναλόγως θα κινηθούμε με τα περιστατικά που παρουσιάζονται. Όντως βγήκε αυτή η ανακοίνωση ότι αναστέλλονται το τριημέρο όλες οι καρναβαρνικές εκδηλώσεις και αυτό είναι στο πλαίσιο της μη διασποράς του ιού του κορονοϊού στον κόσμο. Γιατί με τις εκδηλώσεις αυτές προφανώς κάποιοι που νοσούν, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και άτομα που νοσούν που δεν τα ξέρουμε, προφανώς θα γίνει η διασπορά του ιού και σε άλλα άτομα.